κοιτάξτε, είναι ένας θεσμός που κάθε χρόνο το πραγματοποιούμε με μεγάλη επιτυχία αυτό το διοργάνωση των Καλλιστραγάντια. Πιστεύω και φέτος θα έχει την ανάλογη επιτυχία. Τα σωματεία της Πάτρας, από ό,τι ξέρετε, προετοιμάζονται εντατικά. Νομίζω ότι μεθαύριο θα μπορούν οι φύλαθλοι της Πάτρας να δουν πάλι τώρα τους αγώνες. Είναι ένας θεσμός πλέον για την Πάτρα, ένα μεγάλο γεγονός. Νομίζω ότι καθιερώθηκε πλέον τα Καλλιστραγάντια σαν ένα μεγάλο θεσμός. Θεωρείτε ότι το Σάββατο θα δούμε αγώνες υψηλού επίπεδου? Έχουμε ήδη πάρα πολλές συμμετοχές από όλη την Ελλάδα. Κοιτάξτε, θα είναι τουλάχιστον 15 ζευγάρια το απόγευμα. Επίλεκτα ζευγάρια με πολύ καλούς αθλητές από όλη την Ελλάδα και η καλύτερη πυγμάχη από την Πάτρα. Τι έχετε να πείτε στο κοινό της Πάτρας που πάντα δίνει μεγάλο παρόν στα Καλλιστραγάντια? Κοιτάξτε, η Πάτρα είναι πυγμαχωμάνα, πάντα δίνει το μεγάλο παρόν και πιστεύω και το Σάββατο θα δώσει το μεγάλο παρόν να απολαύσει ωραίους αγώνες. Η πατραϊκή πυγμαχία θεωρείται ότι έχει ανεβάσει πολύ τον πύχη τα τελευταία χρόνια? Νομίζω ότι η Πάτρα πρωταγωνιστεί πλέον σε εθνικό επίπεδο. Βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας για τα Καλλιστραγάντια. Η πυγμή θα δώσει φοβερό παρόν στους συγκεκριμένους αγώνες, καθώς είμαστε και το διοργανωτικό σωματείο. Είναι το 8ο κατά σειρά του ΝΟΑ που οργανώνουμε, οπότε είναι χρέος μας λόγω παράδοσης να το παρουσιάσουμε όσο πιο δυνατόν καλύτερα γίνεται. Τα παιδιά είναι άρτια προετοιμασμένα, περιμένουν τον κόσμο της Πάτρας να στηρίξει την προσπάθειά τους και να χειροκροτήσει κάθε προσπάθεια αθλητή από 6 χρονών έως και τα μεγαλύτερα επίπεδα τους ελίτ αθλητές ανδρών. Πόσα σωματεία από την Ελλάδα θα συμμετάσχουν και τι έχεις να πεις στον κόσμο της Πάτρας για τους αγώνες του Σαββάτου? Τα σωματεία συνολικά που θα συμμετέχουν είναι 14, τα 5 είναι πατρινά σωματεία, με τους καλύτερους αθλητές έχουν δηλωθεί από το καλύτερο σωματείο, όπως είναι αναμενόμενο. Αυτό που έχω να πω στο φύλαθλο κοινό της Πάτρας είναι ότι σίγουρα θα κοσμιωθεί από το θέαμα που θα προσφέρουν οι αθλητές, γιατί όλο τον χρόνο προετοιμάζονται για αυτό το συγκεκριμένο τουρνουά, καθώς είναι ένα θεσμικό τουρνουά της πόλης μας, που ο καθένας θέλει να παίξει και να δώσει τον καλύτερο εαυτό του μπροστά στον κόσμο του, στους δικούς του, στους φίλους του. Πριν από 8 χρόνια ξεκίνησες αυτό τους αγώνες. Πίστευες ότι θα γίνει θεσμός για την Πάτρα και θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία? Ναι, αν κάνουμε μια αναδρομή ιστορική στο πρώτο τουρνουά, στα πρώτα Καλλιστραγάντια που έγιναν, ήταν το 2006 και ήταν μια ομαδική προσπάθεια τότε όλων των προπονητών των τότε να ξαναστήσουμε την πυγμαχία. Βρισκόταν σε ένα πολύ άσχημο σημείο και ειλικρινά ίσως ήταν και το πρώτο σκαλοπάτι που ξεκίνησε η πυγμαχία για να φτάσει στο σημείο που είναι σήμερα. Τα πρώτα Καλλιστραγάντια. Συμμετείχαν ό,τι αθλητές υπήρχαν τότε εκείνη τη στιγμή. Λίγο ταξί. Πάμε για τα Καλλιστραγάντια σε λίγες μέρες, όπου ουσιαστικά θα είναι και μια διοργάνωση η οποία θα έχει σημαντικό προπονητικό ρόλο για την πυγμή που διοργανώνει τους αγώνες, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι πολύ σημαντικό γιατί θα είναι ένα από τα πρώτα μου τουρνουά που θα αναλάβω τον οδηγό τους αθλητές και πιστεύω ότι θα έχει πολύ καλή επιτυχία. Θεωρείς τα Καλλιστραγάντια πλέον έχουν γίνει θεσμός για την Πάτρα και τι περιμένεις από τον κόσμο το Σάββατο? Είναι πλέον θεσμός της Καλλιστραγάντια και είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος θα υποστηρίξει τους πατρινούς αθλητές όπως κάνει πάντα άλλωστε. Για σένα είναι πιο δύσκολος ο ρόλος του προπονητή? Έχεις βγάλει την αθλητή από μέσα σου ή συνεχίζεις παρότι είσαι προπονητής πλέον να είσαι και αθλητής? Είναι λίγο δύσκολο ακόμα μπορώ να πω. Προσπαθώ βέβαια κάποια πράγματα να αποβάλω σιγά σιγά. Η προπονητική είναι το μέλλον μου, σαφώς. Αλλά και σαν αθλητής ακόμα με πονάει. Ελάχιστα λίγο θα παίξω ακόμα, αλλά ο δρόμος μου είναι σαν προπονητής πλέον. Τι περιμένεις από τους αθλητές του Σάββατο, Βασίλη? Σίγουρα το καλύτερο. Μόνο νίκες. Θεωρείς ότι είναι η αρχή κρίσιμων διοργανώσεων που ακολουθούν συνέχεια για την πυγμή, γιατί έχετε πάρα πολλούς αγώνες και το επόμενο διάστημα? Είναι πολύ σημαντικοί αγώνες γιατί έρχεται το πρωτάθλημα β' κατηγορίας σε λίγες ημέρες και θα είναι ένα καλό τεστ για τους αθλητές να εντοπίσουν τα λάθη τους και να καταλάβουν τι πρέπει να βελτιώσουν πάνω απ' όλα.